Κάτσε ευθυτενής και προσοχή. Όσο και να καθίσω, δεν φτάνει. Ρε. Κάτσε ρε, εσύ, σήκω και στις μύτες. Έλα. Φώναξε. Έλα. Να κάνω το γνωστό καραγκιουζιλίκι. Το καραγκιουζιλίκι, αυτό, το γνωστό καραγκιουζιλίκι, ναι, αυτό. Ναι. Ορίστε. Κάνε πιο εκεί. Ορίστε. Τι να πω, στη μέση. Στη μέση, στη μέση, στη μέση. Κάνουμε τα λατοπίπερο εδώ. Δεν ήξερα ότι είμαι όρθιος, θα φορούσα κουστούμι. Ωραία, μας άμασες. Αντέχει. Ποιος αντέχει. Το σκαλάκι εδώ. Κοίταξε, άμα βγάλει το χέρι του και σου ρίξει καμία, θα σου εξηγήσω εγώ πώς θα γίνει. Κοίτα μια... Είπαμε εδώ, δεν είναι... Πάμε να καθίσουμε μια θέση. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα, Παναγιώτη μου. Είπαμε, δεν είναι χοντρός. Καθιστήμαστε ίσο υψής. Κοντός είναι. Κοντός είναι, ναι, σωστό. Και εγώ το ίδιο. Τι κάνεις, Παναγιώτη, πώς είσαι? Πώς είσαι? Πολύ καλά. Φαντάζομαι παρακολουθείς όπως όλοι μας. Ναι, ναι. Με τρελά. Με τρελά. Καταρχήν, εγώ είμαι χαρούμενος γιατί ξανά στην επικαιρότητα. Το μπάσκετ ξανά το έγινε επίκαιρο και μας καλείτε σε εκπομπές, γινόμαστε φίρμες και τέτοια. Δεν έχετε ανάγκη τις εκπομπές εσείς, δεν έχετε κανένα τέτοιο θέμα. Δεν έχετε ανάγκη τις εκπομπές, σας καλούμε για τον μπάσκετ. Γιατί? Γιατί τις έχετε ανάγκη? Τις χρειαζόμαστε γιατί, αυτό έλεγα και πριν, το βασικό για τον μπάσκετ δεν είναι μόνο που θα κερδίσει μετάλλιο, αν κερδίσει μετάλλιο, όλοι ευχόμαστε να το κάνει η εθνική ομάδα. Είναι ότι θα ξαναγυρίσει ο κόσμος στο μπάσκετ. Θα ξαναγυρίσει ο κόσμος με παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάσκετ. Πάνε τα πετσερίκια να παίξουν μπάσκετ. Τα ταλέντα, μην κρυβόμαστε τώρα, δεν τα βρίσκει. Δεν βρίσκουν κάποιοι τρομεροί κυνηγοί ταλέντων. Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων που παίζουν μπάσκετ για να βγάλουν. Για να ξεχωρίσουν κάποια παιδιά, τέλος πάντων, για να φτάσουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Το καταφέρνει τώρα η εθνική αυτό, έτσι. Ναι, νομίζω το καταφέρνει. Νομίζω ότι όχι ακόμα, πιστεύω. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Αν καταλήξουμε την Κυριακή σε κάτι καλό. Δεν λέω χρυσό μετάλλιο, εν πάση περιπτώσει στην κορυφή θα είναι. Τι αισθητήριο έχει, πώς το βλέπεις το πράγμα? Βλέπω μια και τεχνικά και. Με εξαιρετικούς παίκτες. Βρίσκουμε λύσεις. Δηλαδή, χθες δεν έπαιξε τόσο καλά Ντόρση. Βρήκαμε λύσεις από άλλους παίκτες. Ο Γιάννης είναι σταθερά. Είναι σε πολύ καλό mood για το τουρνουά αυτό. Θεωρώ ότι οι ομάδες οι άλλες που βλέπω. Δεν έχω δει ακόμα κάτι τρομερό, τέλος πάντων, κάποια ομάδα από τη Σλοβενία, ίσως. Και λόγω Λούκα, δηλαδή. Εντάξει, είναι και η εθνική ομάδα που είναι ομάδα, έτσι. Ναι, η εθνική ομάδα είναι ομάδα. Οι παίκτες φαίνονται ότι τα διασκεδάζουν που βρίσκονται εκεί πέρα. Και παίζουν και παίζουν. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό το άγχος, αυτή μια τρομερή πίεση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, ενδεχομένως. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έχουν δεθεί πιο πολύ ως ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι καλό θα. Εκτός από Σλοβενία, υπάρχει άλλη ομάδα. Όλες οι ομάδες τώρα φτάνουν. Στους 8, βρε παιδί μου, τώρα. Στους 8, στους 4. Ένα μάτσι είναι. Όλες καλές ομάδες είναι. Και οι Ιταλοί που τους κερδίσανε, καλή ομάδα, δεν είναι κακή. Τους λείπουν υψηλοί, δεν έχουν. Όλες οι ομάδες έχουν τα αστέρια τους και τις παθογένειές τους. Τους λείπουν κάποιοι παίχτες. Αλλά αυτό πρέπει ενδεχομένως να βελτιώσουμε, οπότε δεν θέλω να κάνω τον προπονητή τώρα τον τηλεοπτικό. Είναι λίγο την άμυνά μας. Δηλαδή, τρώμε πάρα πολλούς πόντους, πιστεύω εγώ στο. Ναι. Θα μου πεις, αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ ενδεχομένως να πρέπει να γίνεται. Αλλά τώρα 45 πόντους από την Ουκρανία στο ημίχρονο. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Παναγιώτη, τι θα έλεγε σε ένα πιτσιρικά που σε βλέπει αυτή τη στιγμή και θα ήθελε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ? Πολλά έχω να πω. Το βασικότερο όλο είναι ότι εμάς μας δόθηκε δυνατότητα εντελώς τυχαία. Όχι μέσα από μια προβολή του αθλήματος που θέλαμε να παίξουμε. Άλλος γιατί ήταν πολύ ψηλός, άλλος γιατί έτυχε να είναι σε κάποιο πολύ μπασκετικό σχολείο, ξέρω εγώ. Άλλος γιατί ο μπαμπάς του ήταν άρρωστος Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε, τον έσβρωχε. Αλλά μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε τις ζωές μας, και δεν μιλάω για τα οικονομικά, καλύτερες. Να αισθανθούμε να ζήσουμε συγκινήσεις που δεν έχει ζήσει. Που δεν ζει ο καθημερινός άνθρωπος, ό,τι και δουλειά να κάνει. Οι συγκινήσεις που παίρνεις από τον μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο, από τον αθλητισμό. Αυτά τα έντονα συναισθήματα χαράς και λύπης είναι πράγματα που. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο κίνητρο. Και εσείς το κυνηγάτε. Είναι βέβαιο να βγείτε από εδώ. Δηλαδή, τι θέλει, τη συγκίνηση, πω από κάναμε 25%. Ναι. Συμφωνούμε. Και ελπίζουμε να μας βοήθησες. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις επόμενες ημέρες. Μακάρι να την σηκώσουμε την κούπα. Θα κάνουμε σύνδεση. Όλοι αυτό ευχαριστούμε. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή αρχή εβδομάδα.